Δύσκολη είναι η ισορροπία ανάμεσα στην πανδημία που βρίσκεται σε έξαρση, αλλά και στην οικονομία. Το άνοιγμα τη αγορά, οι δραστηριότητε δηλαδή που θα δώσουν ανάσα στην οικονομία, αλλά και θα βοηθήσουν σημαντικά στην ψυχολογία των πολιτών, αναδεικνύεται σε μια πολύ δύσκολη εξίσωση για όλου. Και αν η απόφαση να ανοίξουν κομμωτήρια και κέντρα αισθητική φάνταζε ω προάγγελο θετικών εξελίξεων, τόσο για το λιανεμπόριο όσο και για την αστίαση, τα πάντα θα κρυθούν από τον αριθμό των κρουσμάτων, των νεκρών και των διασω με τα μέχρι στιγμή δεδομένα, ακόμη και η εκπεφρασμένη βούληση να ανοίξει με κανόνε στο λιανεμπόριο τη Δευτέρα 29 Μαρτίου, φαντάζει πια μια πολύ δύσκολη απόφαση. Ενδεχομένω, πιο πιθανή ημερομηνία να είναι η Δευτέρα 5 Απριλίου, ώστε να δουλέψουν τα καταστήματα και για το Πάσχα. Σε ό,τι αφορά τι επιχειρήσει, μόνο από τα κατεβασμένα ρολά στο λιανικό εμπόριο έχουν χαθεί από την αγορά περί τα 7 δι ευρώ, με το μηνιαίο κόστο να ανέρχεται μόνο για τα ταμεία του Δημοσίου στα 1,4 δι ευρώ. Ενώ, αν προσθεθεί και η εστίαση, οι απόλυε θα είναι πολλαπλάσιε. Το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία τη Ελληνική Στατιστική Αρχή, συνολικά ο χαμένο τζίρο των επιχειρήσεων λόγω πανδημία έφτασε στα 41,6 δι ευρώ. Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει στην αρμόδια Επιτροπή των Επιδημιολόγων εναλλακτικά σχέδια για την επαναλειτουργία τη αγορά και ήδη σε περιοχέ όπου δεν υπάρχει καθολική αναστολή λειτουργία στο λιανεμπόριο, τηρουμένων των μέτρων, η αγορά φαίνεται να παίρνει ανάσε. Έχει γίνει ωστόσο κατανοητό και από τη συνεχή αύξηση των κρουσμάτων ότι μέχρι σήμερα αυστηροποίηση δεν φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε υγειονομικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνεται και η οικονομία. Για το λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα τουλάχιστον με πληροφορίε, προσανατολίζεται πλέον στο άνοιγμα δραστηριοτήτων σε διαφορετικέ φάσει μέχρι την καθολική λειτουργία του συνόλου τη αγορά. Προτεραιότητα δόθηκε, όπω είδαμε, στο άνοιγμα των κομμωτηρίων και των καταστημάτων υπηρεσιών περιποίηση με ραντεβού. Σε ό,τι αφορά το λιανεμπόριο, εφόσον δεν υπάρξουν δραματικέ αλλαγέ αναφορικά με τον αριθμό των κρουσμάτων, η πιθανότερη ημερομηνία ήταν η 29 Μαρτίου. Αλλιώ, θα πάει μία εβδομάδα αργότερα. Φαίνεται επίση να εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί ένα αριθμό SMS το 13032, τον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι καταναλωτέ για τρει ώρε ώστε να πραγματοποιούν τι αγορέ του. Η χρήση του συγκεκριμένου αριθμού SMS θα μπορεί να γίνει μόνο μία φορά την ημέρα και ο σχεδιασμό είναι να μην υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με την περιοχή στην οποία οι καταναλωτέ θα μπορούν να κινηθούν για να κάνουν τα ψώνια του. Εντό του Απριλίου και πάντα ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, η κυβέρνηση εκτιμώ ότι θα έχει πετύχει το άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων με την εστίαση να βγάζει τραπέζια έξω περίπου στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα και μόνο σε εξωτερικά και καλά αριζόμενου χώρου. Στόχο είναι σύμφωνα με τι εξαγγελίε τουλάχιστον του Πρωθυπουργού η επιστροφή στην κανονικότητα να γίνει με προσεκτικά βήματα ώστε να μην οδηγηθεί ξανά σε λουκέτο η αγορά. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη μη διάδοση του κορονοϊού και τη διασπορά του. Στη σύλληψη ενό νεαρού, ο οποίο οργάνωσε εκδήλωση με φίλου του στο σπίτι του, στο κέντρο των Ιωαννίνων, προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ του Σαββάτου. Στον νεαρό επιβλήθηκε επιπρόσθετα πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ από 900 ευρώ πρόστιμα επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες για τη μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων, μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης. Συνολικά το Σάββατο βεβαιώθηκαν 89 παραβάσεις από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Υπήρου στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοση του κορονοϊού. 67 για περιορισμό μετακίνηση, εκ των οποίων 36 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 11 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτα και από 10 στι Περιφερειακέ Ενότητα Πρέβεζα και Θεσπρωτεία και 14 για μη χρήση μάσκα, εκ των οποίων 10 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 3 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτεία και 1 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτα. Σε όλε τι περιπτώσει επιβλήθηκαν πρόστιμα 300 ευρώ.